Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί και σήμερα μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή την οποία παρουσιάζουμε και μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σας. Και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε έχουμε ισχυριστεί ποτέ, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε διδάσκαλοι καθηγητές, αλλά ούτε θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο είμαστε και το πιστεύουμε αυτό είναι ότι είμαστε μαθητές και όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν στη ζωή μας, είτε την προσωπική, είτε την οικογενειακή, είτε την επαγγελματική, είτε ακόμη και την εκκλησιαστική, είτε οποιαδήποτε εκδήλωση την οποία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση της Φωτεινής από την Αττική. Πώς ή πότε ένας καλός χριστιανός μεταμορφώνεται από σκεύος τιμίας χρήσης σε σκεύος ατίμου χρήσης? Ναι, αγαπητή Φωτεινή, αγαπητή φίλοι και φίλοι, είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Γιατί πράγματι μέσα στον κόσμο αυτό, έτσι όπως τουλάχιστον μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, όλοι οι άνθρωποι καταρτιζόμεθα, αλλά εκείνο που έχει σημασία, δηλαδή εκπαιδευόμεθα, αυξάνουμε, σπουδάζουμε, αλλά εκείνο που έχει σημασία στα πνευματικά ιδιαίτερα, αλλά και εν γέννη στη ζωή μας, από ποιον καταρτιζόμεθα? Είναι γεγραμμένο στην επιστολή καταρχάς προς Ρωμαίους και διαβάζω από το 9ο κεφάλαιο και να διαβάσω από το 14 εδάφιο. Τι λοιπόν θέλω μεν υπή, μήπως είναι αδικία εις των Θεών? Μη γέννητο, διότι προς τον Μωυσήν λέγει «Θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω». Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεύθερου Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα όντινα λοιπόν θέλει, ελεεί και όντινα θέλει, σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει, δια τι πλέον μέμφυτε εις το θέλημα αυτού τις εναντιούτε, αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε του Θεού, ποιος είσαι ο οποίος ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα γιατί με έκαμε σούτο, ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς τους οποίους εκάλεσε ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών. Άρα λοιπόν είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος αφότου καταρχάς, ο Αδάμ και η Εύα παρέβησαν το Λόγο του Θεού, δεν υπάκουσαν στο Λόγο του Θεού και έφαγαν από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, ώστε να γνωρίζουν πλέον στη ζωή τους όχι μόνο το καλό αλλά και το κακό, κατά
παράβαση και αναπακοή της εντολής του Θεού να μην φάνε από αυτό, ο Θεός τον άνθρωπο, τον οποίον τον έφτιαξε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, ώστε να έχει την απόλυτη, πλήρη και τέλεια ελευθερία επιλογής, αναγκάστηκε πλέον, αφού επέλεξε να γνωρίσει και το κακό, να βγει από τον Παράδεισο. Τον εξόρισε από τον Παράδεισο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πλέον ο άνθρωπος βρέθηκε σε ένα άλλο περιβάλλον, αυτό το οποίο ονομάζει η Γραφή «κόσμος», όπου άρχον και βασιλιάς του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Τώρα λοιπόν, επάνω στον άνθρωπο, έρχονται δύο δυνάμεις πνευματικές να επέμβουν στη ζωή του. Η μία βεβαίως είναι ο Θεός, ο οποίος αγωνίζεται τον ελεύθερο, τον δημιουργημένο ελεύθερο άνθρωπο να τον πάρει, να τον κερδίσει προς το αγαθόν. Ο εχθρός, ο ενάντιος του Θεού, ο διάβολος, που ο διαβολεύς που κατηγορεί τους αδελφούς ημών στον ουρανό, στον Πατέρα, ημέρα και νύχτα, αλλά και κατηγορεί και τον Πατέρα Θεό στους ανθρώπους συνέχεια όσο μπορεί, αγωνίζεται να ελκύσει τους ανθρώπους προς το κακό. Και έτσι ο άνθρωπος, βρισκόμενος ανάμεσα σε δύο δυνάμεις, τελικά αδύναμωσον, όπως φαίνεται από την ιστορία, νικέται και πέφτει στους πειρασμούς του πειράζοντος, ώστε γίνεται πλέον ένας άνθρωπος κοσμικός, όπου καταρτίζεται μέσα στον κόσμο από το διάβολο, το σατανά και από τα δαιμόνια στο κακό. Και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στον κόσμο τέκνων οργής. Ανάμεσα σε αυτά τα τέκνα οργής, κάποιοι καταρτίζονται ιδιαιτέρως από το διάβολο για να γίνουν σκεύη οργής, ώστε μέσα από αυτούς ο διάβολος να εργάζεται το έργο του, που είναι να καταστρέψει το έργο του Θεού, να πλανήσει τους ανθρώπους, να δελεάσει τους ανθρώπους, να απειλήσει τους ανθρώπους, με ένα στόχο γενικό να τους απομακρύνει από το Θεό, από τη σωτηρία και να τους οδηγήσει στο θάνατο. Άλλωστε, είναι ανθρωποκτόνος, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού απ' αρχής. Ο Θεός προσπάθησε μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη, πρώτον στην οικονομία της συνειδήσεως, με την αγαθοσύνη που έδωσε στον άνθρωπο, γιατί η καρδιά του ανθρώπου, πρώτον όλοι οι άνθρωποι έχουν φτιαχτεί από την ίδια καρδιά και η καρδιά του ανθρώπου είναι καταρχάς ευθεία, αλλά εκ νηπιότητος αυτού γεμίζει κακία, καθώς καταρτίζεται μέσα στον κόσμο από το διάβολο, όπως είπαμε, και τα πνεύματα της πονηρίας. Και έτσι λοιπόν θα τολμούσαμε να πούμε ότι απέτυχε ο Θεός με την αγαθοσύνη και την αθωότητα που έδωσε στους ανθρώπους αμέσως μετά τον Αδάμ και μέχρι τον Νόε, απέτυχε να καλέσει και να πλησιάσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο προς αυτόν και προς την αιώνια ζωή. Θα μου πείτε, αποτυγχάνει ο Θεός? Αποτυγχάνει όταν έχει να κάνει με την απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Απέτυχε στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να εκλέξει το Θεό και να απορρίψει το διάβολο. Να εκλέξει το αγαθόν και να απορρίψει το αχρίον. Είναι το μόνο, μόνο με τον άνθρωπο ο Θεός δεν μπορεί να έχει απόλυτη επιτυχία. Γιατί είναι ο μόνο άνθρωπος φτιαγμένος κατά την εικόνα και την ομοίωσή του, ώστε δεν πείθεται ο άνθρωπος εύκολα. Και έτσι ο Θεός αναγκάστηκε να καταργήσει εκείνη τη μορφή της ανθρωπότητος μέχρι τον Νόε, όπου οι άνθρωποι είχαν πνεύμα Άγιο και ο Θεός αναγνώρισε και είπε «Δεν είναι δυνατό να παραμείνει το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα μου επάνω τους, γιατί ο άνθρωπος είναι εκ νηπιότητος αυτού στην καρδιά του γεμάτος κακία». Και έτσι δημιούργησε, θα τολμούσα να πω, μια καινούργια ανθρωπότητα μετά τον κατακλυσμό, μέσα από τον δίκαιο Νόε, τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, το Σιμ, το Χάμ και τον Ιάφε. Και δημιουργήθηκε η δεύτερη οικονομία, που σημαίνει η δεύτερη πρόνοια Θεού για σωτηρία του ανθρώπου, η οικονομία της δικαιοσύνης μέσα από τον Νόε. Όμως και σε αυτή την οικονομία ο Θεός δεν πέτυχε να πείσει τον άνθρωπο να έρθει προς το μέρος του και έτσι η γη και η ανθρωπότητα γέμισε πάλι αμαρτία και κακία, καταρτίστηκε από το διάβολο προς το κακό. Ο Θεός αμέσως μετά
αποφάσισε να ξεκινήσει μέσα από αυτή την ανθρωπότητα έναν καινούριο λαό. Το λαό του Θεού μέσα από τον Αβραάμ. Βρήκε λοιπόν έναν άνθρωπο πίστεως, τον Αβραάμ, και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο πίστεως, τον οποίον εκάλεσε και αποδέχθηκε την πρόσκλησή του και καταρτίστηκε από το Θεό Αβραάμ με το λόγο του, δημιουργήθηκε στην ανθρωπότητα η καινούργια οικονομία, η οικονομία της πίστεως. Όμως και εκεί, θα τολμούσα να πω πάλι, ο Θεός απέτυχε να πείσει τον άνθρωπο δια της πίστεως να τον ακολουθήσει. Ούτε με την αθωότητα δεν πέτυχε να ακολουθήσει ο άνθρωπος το Θεό, ούτε με την δικαιοσύνη του δεν πέτυχε, του ανθρώπου, δεν πέτυχε ο Θεός να οδηγήσει τον άνθρωπο να ακολουθήσει το Θεό, ούτε με δια της πίστεως πέτυχε. Και τότε ήρθε μια καινούργια οικονομία στο λαό του Θεού, βέβαια τώρα πια, όχι στα έθνη, μέσα στο λαό του Θεού, δηλαδή στον λαό τον οποίο δημιούργησε ο Θεός μέσα από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, στο λαό Ισραήλ, στο λαό της Παλαιάς Διαθήκης, στον οποίο απεκαλύφθη ο μοναδικός Θεός και μάλιστα του απεκάλυψε το λόγο του, του απεκάλυψε τη δύναμή του, δημιούργησε μια καινούργια οικονομία, την οικονομία του νόμου, όπου ο Θεός φανέρωσε στον άνθρωπο την αμαρτία δίδοντάς του το νόμο της αληθείας, το νόμο της δικαιοσύνης του. Και έτσι ο άνθρωπος πια ήξερε τι είναι αμαρτία και ήξερε και τι είναι δικαιοσύνη και τι είναι το θέλημα του Θεού. Επειδή όμως ο Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος είναι ανυπότακτος, γι' αυτό και μέσα από τον νόμο έδωσε και ποινές και μάλιστα λιθοβολισμού, θανάτου, αλλά και υποσχέσεις μεγάλης ευλογίας. Προσπάθησε δηλαδή με νόμο ο Θεός να πείσει τον άνθρωπο να ακολουθήσει το θέλημά του υποσχόμενος μεγάλη ευλογία. Εάν δε ο άνθρωπος δεν ακολουθούσε και δεν υπήκουε στο λόγο του Θεού, τότε υπήρχε άμεση τιμωρία που ήταν και λιθοβολισμός ακόμη. Αλλά και σε αυτή την οικονομία ο Θεός απέτυχε να πείσει τον άνθρωπο. Απέτυχε με την αθωότητα, απέτυχε με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου, απέτυχε με την πίστη του ανθρώπου, απέτυχε με τον νόμο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και τότε ήρθε το τέλειον, το μυστήριον το αποκεκριμένο, προκαταβολής κόσμου, που ήταν ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος, ο λόγος του Θεού να ενσαρκωθεί και να έρθει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, στη ζωή των ανθρώπων, να τους βγάλει από το βόρβορο της αμαρτίας, να δέσει το διάβολο που τους είχε δεμένους και να ελευθερώσει και τους δικαίους εχμαλωτιστέντας μόνο δια της πίστεως. Μία δικαιοσύνη λοιπόν που έφερε ο Θεός στον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη την δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, ώστε όποιος εκλέξει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού να σώζεται. Και τι συμβαίνει τότε? Όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού, όποιος εκλέγει τον Χριστό, σε αυτούς ο Θεός δίνει εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Όποιος πιστέψει λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι αναισθήθη για την δικαιοσύνη του Θεού επειδή υπήρξε αναμάρτητος από τον Θεό δια της δυνάμεως αυτού και δια Πνεύματος Αγίου και ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον, τότε σώζεται. Και τότε έρχεται το μεγάλο θαύμα επίσης, το μεγάλο μυστήριο, η δημιουργία της Εκκλησίας του Θεού, του οίκος του Θεού του Ζώντος. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ο Ιησούς Χριστός πια προσέθεται, λέει η Γραφή, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πλέον, τους σωζωμένους κάθε μέρα στην Εκκλησία. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς Χριστός πρόσθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία και προσθέτει τους σωζωμένους στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή, όχι σε θρησκείες και δόγματα, στην αληθινή Εκκλησία, στην Αποστολική Εκκλησία, στην Εκκλησία που θέλει να μοιάζει με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Στην Εκκλησία που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο και ακόμη έχουν και βαφτιστεί, ο Χριστός έχει βαφτίσει Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Μέσα σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν ο Χριστός θέτει, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, διακονίες και διαβάζω. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωκεν μέσα στην Εκκλησία
άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους. Γιατί προς καταρτισμόν των Αγίων. Να τώρα λοιπόν που ο Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία του τώρα δεν αφήνει τους ανθρώπους που έβγαλε από τον κόσμο και δεν είναι εκ του κόσμου τώρα, αλλά είναι το πολίτευμά τους στον ουρανό, τους καταρτίζει ο ίδιος ο Χριστός με τις διακονίες που θέτει μέσα στην εκκλησία του, αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους, για να εργάζονται πια και να υπηρετούν και αυτή την εκκλησία του Ιησού Χριστού, ώστε με τον καταρτισμό να γίνουν όλοι, να κατατίσουν όλοι στην ενότητα της πίστεως, στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, δια της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πλέον υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο ένας ο κόσμος της αμαρτίας και ο ένας ο κόσμος της Βασιλείας των Ουρανών. Στον κόσμο της αμαρτίας, βασιλιάς, άρχον, κύριος, αλλά και διδάσκαλος και καθηγητής είναι ο διάβολος. Στον κόσμο της δικαιοσύνης του Θεού και της βασιλείας του Θεού, δηλαδή στην εκκλησία του Θεού, κύριος, καθηγητής, διδάσκαλος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος καταρτίζει τους ανθρώπους προς το αγαθόν, προς τελειοποίησή τους. Και έτσι δημιουργείται μία εκκλησία, ένας λαός, λαός Θεού, όπου όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, αν απορρίψουν οι άνθρωποι αυτά όλα τα οποία γνώρισαν και έζησαν μέσα στον κόσμο αυτό, δηλαδή αδικία, ανομία, ψέμα, αμαρτία, κακία, όλα τα έργα της σαρκός, άμα καθαριστούν οι άνθρωποι από όλα αυτά τα παλιά και πώς καθαρίζονται, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με την επιστροφή στο Θεό, με το να επικαλούνται το όνομα του Χριστού και να σώζονται, τότε έρχεται ο Χριστός, τους καταρτίζει και τους καθιστά σκεύη τιμίας χρήσεως, υγειασμένα, δηλαδή καθαρισμένα με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, εύχριστα εις τον Δεσπότη, κατερτισμένα δηλαδή, σκεύη, να είναι εύχριστα στα χέρια του Θεού, αλλά και ετοιμασμένα πάντοτε από το Θεό για κάθε έργο αγαθών. Αυτός ο αγιασμός, αυτή η δυνατότητα να τον καταστήσει τον άνθρωπο του Θεού εύχριστο σκεύος και ετοιμασμένο, γίνεται μεν από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του ανθρώπου και με τη σπουδή του ανθρώπου, με την προσπάθεια του ανθρώπου, με τον αγώνα του ανθρώπου, ο οποίος αγωνίζεται καλόν αγώνα πλέον, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, περπατάει σε δρόμο Άγιο, τον οποίο ο Θεός έχει προετοιμασμένο για τον κάθε έναν άνθρωπο προκαταβολής κόσμου, και διατηρεί την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στον Ιησού Χριστόν, δια της οποίας σώθηκε και ο Θεός τον έβγαλε από το σκοτάδι και τον έφερε στο θαυμαστό αυτού φως δια του Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση της ανθρωπότητας σήμερα. Το ερώτημα λοιπόν της αγαπητής Φωτεινής είναι, ένας λοιπόν καλός χριστιανός μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όπως την περιγράψαμε, πώς, πότε είναι δυνατό να μεταμορφωθεί, για ποιους λόγους, από σκεύος τιμίας χρήσεως σε σκεύο ατίμου χρήσεως, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού ότι εν μεγάλη οικία είναι μόνο, δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά ξύλινα και οστράκινα, αλλά ανάμεσα σε αυτά, τα χρυσά, τα αργυρά, τα ξύλινα και τα οστράκινα, κάποια είναι προς τιμίαν χρήση και κάποια είναι προς άτιμον χρήση. Μπορεί λοιπόν ένα σκεύος τιμίας χρήσεως να μεταβληθεί, να μεταμορφωθεί σε σκεύος ατίμου χρήσεως? Και η απάντηση είναι ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα που μέσα στο Λόγο του Θεού που μας αποκαλύπτουν πότε συμβαίνει ή πότε είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.
Μερικά θα αναφέρω μέσα στο περιορισμένο χρόνο της εκπομπής και μάλιστα πολύ συνοπτικά για να πω όσα μπορώ περισσότερα. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ο Κορέ, ο Δοθάν και ο Αβυρών, όπου ήσαν μετά την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, όπου είχε καλέσει ο Θεός τον Μωυσή και τον Ααρών, τον Μωυσή εθνάρχη του λαού Ισραήλ, προφήτη στο λαό Ισραήλ, να οδηγεί ο Θεός μέσα από αυτόν, μέσα από τον Μωυσή, το λαό του Θεού, και να τους φέρει στη γη της επαγγελίας, στη γη τη ρέωσα γάλα και μέλι. Και τον Ααρών τον είχε εκλέξει ο Θεός αρχιερέα και του είχε δώσει την ιεροσύνη σαν κληρονομικό δικαίωμα στα παιδιά του και στη συνέχεια. Ο Κορέ ήταν εξάδελφος του Μωυσή και του Ααρών. Ζήλεψε, φθόνησε τον Μωυσή και τον Ααρών και κάποια στιγμή έσκασε, θα έλεγα, ανθρωπίνος και στασίασε εναντίον του Μωυσή και του Ααρών και μάλιστα στη γραφή αναφέρεται ότι ο Κορέ μαζί με τον Δαθάν και τον Αβυρών εσηκώθησαν εναντίον του Μωυσέως μαζί με 250 ανθρώπους εκ των ιών Ισραήλ και μάλιστα του Λεβί, αρχηγών της συναγωγής, συγκλήτων της Βουλής, ανδρών ονομαστών. Και συνήχθησαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Ααρών και είπαν προς αυτούς «Αρκεί εις εσάς, διότι πάσα η συναγωγή και πάντες είναι Άγιοι. Δεν είσαστε εσείς πιο Άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών. Γιατί υψώνεστε εσείς υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου?» Δεν είχε λογαριάσει ότι δεν είχαν υψωθεί ο Μωυσής και ο Ααρών μόνοι τους, αλλά ο Θεός τους είχε υψώσει. Αυτοί λοιπόν μέσα στην επιθυμία τους για φιλοπρωτεία, για μεγάλα πράγματα, γιατί ήταν απλοί ιερείς, δεν ήταν λίγο βέβαια αυτό, στασίασαν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Ο στασιασμός λοιπόν που προέρχεται από φθόνο και η επανάσταση κατά του Θεού και κατά των ανθρώπων του Θεού μπορεί να μετατρέψει πάρα πολύ εύκολα σκεύη τιμίας χρήσεως και σκεύη ατίμου χρήσεως. Όταν μάλιστα αυτός ο στασιασμός και αυτή η επανάσταση προέρχεται από την επιθυμία του ανθρώπου για να υψωθεί ανάμεσα στο λαό του Θεού. Βέβαια το τέλος του ο Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών ήταν μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία, έτσι τουλάχιστον αναφέρεται στη γραφή. Όχι ότι ήταν μοναδικό, αλλά έτσι αναφέρεται το τέλος, ότι άνοιξε η γη και ζώντες τους κατάπιε στον Άδη. Ο στασιασμός λοιπόν και η επανάσταση εναντίον του Θεού και των ανθρώπων του Θεού είναι κάτι που φέρνει και μετατρέπει, φέρνει την κατάρα στη ζωή των ανθρώπων και μετατρέπει τον άνθρωπο που σκεύος τιμίας χρήσεως σε σκεύη άτιμου χρήσεως. Επίσης ο Σαούλ στη συνέχεια, βασιλιάς τον οποίο εξέλεξε ο Θεός να βασιλεύει στο λαό Ισραήλ, ευλογημένος άνθρωπος, ταπεινός, ο οποίος όμως κάποια στιγμή τα χάσε όλα. Και τα χάσε όλα γιατί ενώ ο Θεός του είχε δώσει εντολή να πάει και να περιμένει τον Σαμουήλ κάποια στιγμή στα Γάλγαλα για να προσφέρει θυσία στο Θεό, ο Σαμουήλ, και να περιμένει 7 μέρες, ο Σαούλ είδε τους Φιλιστέους να πολλαπλασιάζονται και να μαζεύονται, είδε το λαό Ισραήλ να διασκορπίζεται από φόβο, φοβήθηκε και δεν εφύλαξε το λόγο του Θεού. Και την 7η μέρα το μεσημέρι έκανε προσφορά αυτός αντί να περιμένει όπως ήθελε ο Θεός να την κάνει ο Σαμουήλ. Και έτσι ο Σαμουήλ του λέει, επειδή δεν εφύλαξε εκείνον το οποίο προσέταξε εισέ ο Κύριος, τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Έπραξες αφρόνος. Αλλά και στη συνέχεια έκανε και κάτι ακόμη πιο χειρότερο, ενώ ο Θεός τον έστειλε να σκοτώσει και να καταστρέψει τους Αμαλικίτες που είναι η προτύπωση του φρονήματος της Σαρκός, ο Σαούλ πάλι απέρριψε το Λόγο του Θεού. Για να μην πούμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να προλάβουμε να πούμε κι άλλα, πράγματι
Ο Θεός τον απέρριψε, επειδή αυτός απέρριψε το Λόγο του Θεού και έτσι απεσήρθη το Πνεύμα το Άγιο από τον Σαούλ και ήρθε Πνεύμα πονηρό και μεταμορφώθη ο Σαούλ από σκεύος τιμίας χρήσεως σε σκεύος άτιμης χρήσεως, επειδή απέρριψε το Λόγο του Θεού και δεν υπάκουσε στο Λόγο του Θεού. Όμως και στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ο Λόγος του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, ότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσιν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, σκεύη τιμίας χρήσεως, που χάριν συμφέροντος, κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία, μετατρέπονται σε σκεύη ατίμου χρήσεως και επισύρουν επάνω τους την οργή του Θεού. Ακόμη υπάρχουν, στον Τιμόθεο αναφέρεται, οι άνθρωποι οι οποίοι απέβαλαν την αγαθή συνείδηση και ναυάγησαν στην πίστη. Ο Θεός μας θέλει να έχουμε αγαθοσύνη, καθώς η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και θέλει πάντα να αγαπάμε ο Θεός. Ο άνθρωπος όμως που χάνει την αγαθή του συνείδηση και έρχεται πονηριά μέσα του, με υπόνοιες πονηρές, να βαγεί τελικά στην πίστη. Και το παράδειγμα ήταν ο Ημένιος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να τους παραδώσει τον Σατανά, γιατί πολλά κακά έκαμον και αντιστεκόντουσαν στο έργο του Θεού. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος χάσει την αγαθοσύνη του, την αγαθή συνείδησή του και αρχίσει και πονηρεύεται, σκέφτεται με πονηριά, δηλαδή αποκτήσει πονηρά καρδία απιστίας, τότε εύκολα μετατρέπεται και καταρτίζεται πλέον από τον διάβολο και όχι από τον Χριστό, σε σκεύω άτιμης χρήσης. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος μετετράπει μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού από σκεύος ευλογίας σε σκεύος κατάρας ήταν ο φιλοπρωτεύων Διοτρεφής μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπου αναφέρεται στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου προς τον πρεσβύτερον των Γάιων. Στην Εκκλησία υπήρχε λοιπόν ο φιλοπρωτεύων Διοτρεφής, ο οποίος αγαπούσε τα πρωτεία. Ήταν φιλόδοξος, ταραχοποιός. Δεν δεχότανε τους αδελφούς τους καλούς, δεν δεχόταν όλους παρά μόνο τους δικούς του. Δεν συμμορφωνότανε με το λόγο, αλλά και δεν έμενε στην ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Είχε μέσα του διχοστασία, καθώς είχε φιλοπρωτεία μέσα του. Και τελικά ηγεμόνευε, ήθελε να ηγεμονεύει στο λαό του Θεού, γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης καταδικάζει τη συμπεριφορά αυτή, τον ελέγχει και αποκαλύπτει ότι μέσα στην Εκκλησία αυτός ο άνθρωπος, ο φιλόδοξος, ο ταραχοποιός, που δημιουργούσε προβλήματα και δικοστασίες, που έφερνε ταραχή στην Εκκλησία, γιατί ήταν φιλοπρωτεύων, που δεν δεχόταν τους αδελφούς, παρά μόνο όσους αδελφούς τον δέχονταν, δεν συμμορφωνόταν με το Λόγο του Θεού, αλλά και με την Εκκλησία του Θεού και ηγεμόνευε, ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι μετεμορφώθησε σκεύος άτιμης χρήσης. Επίσης, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο μας αποκαλύπτει ότι άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται, να το βρούμε λιγάκι, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στην αλήθεια, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο και στο οκτώ εδάφιο, καθόν τρόπον οι Ιαννής και οι Ιαμβρείς αντέστησαν εις τον Μωυσήν, ούτω και αυτοί ανθίστανται στην αλήθεια, καθώς είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου, αδόκιμοι στην πίστη. Και αυτοί λοιπόν οι οποίοι αντιστέκονται στην αλήθεια, στις αλήθειες του Ευαγγελίου, όντες αδόκιμοι στην πίστη και διεφθαρμένοι το νου, καταρτίζονται πλέον όχι από τον Χριστό, από τον διάβολο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι
Διαβάζω πάλι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα προς τον Τιμόθεο. «Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλους οι προχωρήσεις πλειωτέραν ασέβιαν και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένεος και φιλητός». Οι ματαιοφωνίες, δηλαδή να ασχολούμεθα με μάτια πράγματα, όχι δηλαδή με τα αιώνια, αλλά με τα γήινα, όχι με τα ασάλευτα, αλλά με τα ασαλευόμενα, και να ασχολούμεθα με ματαιοφωνίες. Λέμε πράγματα και επιμένουμε μέσα στην Εκκλησία για μάταια πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούν τους ανθρώπους, το λαό του Θεού, σε δύσκολες καταστάσεις, ώστε ανατρέπουν την πίστη των ανθρώπων. Και έτσι γίνονται σκεύη εις άτιμον χρήσιν. Ακόμη υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ετεροδιδασκαλούν. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, εάν τις ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντες λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβιαν, ετεροδιδασκαλεί λοιπόν και δεν δέχεται τους υγιένοντες λόγους του Θεού και την κατευσέβιαν διδασκαλία, αλλά έχει φρόνημα κοσμικό και έχει άλλες διδασκαλίες έξω από το Λόγο του Θεού και έξω από το σύνολο της Εκκλησίας, τότε αυτοί οι άνθρωποι, λέει η Γραφή, είναι τετυφωμένοι, δεν εξεύρουν τίποτα, νοσούν περί συζητήσεων και λογομαχιών, των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημία, υπόνοιε, πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις, και αυτοί πια καταστρέφουν την πίστη των ανθρώπων, ώστε μετατρέπονται, μεταμορφώνονται λόγω της ετεροδιδασκαλίας τους και λόγω του ότι δεν μένουν στην κατευσέβια διδασκαλία, μετατρέπονται σε σκεύη ατίμου χρήσεως. Αλλά υπάρχουν και οι αιρετικοί, άνθρωποι λοιπόν που λέει η Γραφή στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουν συνήθως ψευδοδιδάσκαλοι, είτε να θέλουν παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι ακόμη και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύρονται σε αυτούς τεχή ταχύαν απώλειαν, και πολλοί θέλουν συνεξακολουθήσει εις τα σασελγίες αυτών, για τους οποίους η οδός της αληθείας θα βλαστημηθεί, ώστε και δια πλεονεξίαν θα σας εμπερευθούν με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Άνθρωποι λοιπόν διεφθαρμένοι το νου, δια την πλεονεξίαν που φέρνουν μέσα στην Εκκλησία του Θεού αιρέσεις και μάλιστα απολίας. Και αυτοί άνθρωποι που ήσαν κάποτε τιμίας χρήσεως, τώρα τους χρησιμοποιεί και τους καταρτίζει ο διάβολος για την καταστροφή του έργου του Θεού. Ακόμη υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τη διδαχή του Βαλάμ, λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω λοιπόν, αφήσαντε στην ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και οικολούθησαν την οδόν του Βαλάμ, ιού του Βασόρ, ως της αγάπησε των μισθών της αδικίας. Άρα λοιπόν, χάρινε σχρού κέρδους, εμπορεύονται το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, τους ευλόγησε ο Θεός, τους αποκάλυψε το Λόγο του, πιθανόν τους έδωσε χαρίσματα, διακονίες, και χρησιμοποιούν αυτά που τους έδωσε ο Θεός, όπως ο Βαλάμ, ο οποίος ήταν προφήτης του Θεού, και ο Θεός πάντοτε τον άκουγε και πάντοτε του απαντούσε και ήξερε ο Βαλάμ, γνώριζε, μπορούσε να μάθει ρωτώντας τον Θεό το θέλημα του Θεού. Όμως όταν ήρθε ο Βαλάκ και του πρόσφερε δώρα πολλά, ζητώντας του να καταραστεί το λαό του Θεού, αυτός θέλησε να καταραστεί το λαό του Θεού χάριν του μισθού της αδικίας των δώρων και των τιμών του Βαλάκ, ο Θεός όμως δεν τον άφησε. Και στο τέλος τον πρότρεψε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ σε αποστασία, σε πορνεία και σε μοιχεία. Και έτσι κατάντησε από σκεύος ευλογίας, που ήταν ο Βαλάμ, προφήτης του Θεού, σε σκεύος κατάρας, δαιμονισμένος, μάντης και βεβαίως σκεύος ατίμου χρήσεως. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πλανηθεί όπως ο Ιούδας άλλωστε, χάριν χρήματος και προδίδει και παραδίδει τον Ιησού Χριστόν, το Λόγο του Θεού, της ευλογίας του Θεού, τότε γίνεται σκεύος ατίμου χρήσεως.
Τέλος, υπάρχει και κάτι άλλο που περιγράφεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και διαβάζω στο 11ο κεφάλαιο. Ήθε να υποφέρατε λίγο, το 3 εδάφιο. Φοβούμαι όμως μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπεσών από της απλότητος της εν Χριστώ Ιησού. Διότι αν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε, ή άλλο Ευαγγέλιο τον οποίο δεν εδέχθητε, εσείς, επειδή χάσατε την απλότητα της Χριστών Ιησούν, θα τους υποφέρατε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος του Θεού για να συνεχίζει να είναι ευλογημένος σκεύος, τιμίας χρήσεως, κατερδισμένος από τον Χριστό εις δόξα Θεού, να μένει στην απλότητα του Ιησού Χριστού. Όχι σε φιλοσοφίες, όχι σε σύνθετα πράγματα που οδηγούν τον άνθρωπο στο να διαφθαρεί ο νους του. Αυτά εν γέννη είναι που σκέφτηκα, που βρήκα μέσα από τη γραφή, σαν παραδείγματα που αποκαλύπτουν σε όλους μας τις αιτίες που εύκολα μπορεί να μετατραπεί ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού σε έναν άνθρωπο τον οποίο χρησιμοποιεί ο διάβολος για την καταστροφή του έργου του Θεού. Βέβαια όλα αυτά ισχύουν εφόσον ο άνθρωπος εμένει σε αυτά και δεν μετανοεί. Εάν μετανοήσει, τότε ο Θεός αγαθός δέχεται τη μετάνοια του ανθρώπου, τον πλένει με το αίμα του Ιησού Χριστού, τον αγιάζει και τον καθιστά και πάλι σκεύος τιμίας χρήσεως. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Αν βέβαια ο άνθρωπος αυτός του Θεού πέσει σε θανάσιμον αμαρτία, δηλαδή μέσα στην αποστασία του, στην παράβασή του, στην απομάκρυνσή του από το Λόγο του Θεού και από την υγιένουσα διδασκαλία, βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, τότε μετάνοια σε αυτόν δεν υπάρχει, γιατί δεν συγχωρείται. Δεν συγχωρείται γιατί δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να μετανοήσει και έτσι δεν συγχωρείται. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, που πρέπει να τονίσω συμπερασματικά, ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι, είναι αγαθός, να έρθουν σε μετάνοια, να τους προσθέσει ο Κύριος στην Εκκλησία Του, να τους ευλογήσει και να τους χρησιμοποιήσει στο έργο Του, για τη δόξα Του, με καρπό πολύ και ο καρπός Του να μένει. Ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος λέει, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να υπάγετε, να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Όμως αν δεν προσέξουμε σε αυτά που λέγει ο Χριστός, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αν λοιπόν δεν προσέξουμε, δεν αγρυπνούμε και δεν προσευχόμεθα να μας φυλάξει ο Θεός, γνωρίζοντας ότι η καρδιά μας είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και ότι ο διάβολος γυρίζει γύρω-γύρω για να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς, τότε κινδυνεύουμε να απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού, να απομακρυνθούμε από τη χάρη του Θεού, να απομακρυνθούμε από τον καταρτισμό που κάνει ο Θεός σε εμάς, ώστε να μας προετοιμάζει σε σκεύη ελαίους για να αποκαλύπτει τη δόξα Του μέσα από εμάς, μέσα από τους ανθρώπους του Θεού. Κινδυνεύουμε να τα χάσουμε όλα και να γίνουμε υποχείριο στο έργο και στα χέρια του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάξει, αλλά και εμείς να προσέχουμε. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, τελειώσαμε για σήμερα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε στην επόμενη εκπομπή και πάλι μαζί με τις δικές σας ερωτήσεις ή τα δικά σας εγγένεια ζητήματα. Μέχρι τότε, σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.